«Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει?» «Για να διαλέξει τα παιδιά του». «Κάνε, διάβολο, ό,τι θέλεις», λέει ο Θεός. «Γιατί, ό,τι και αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο, που είναι ο Χριστός». Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτα δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης. Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά, αλλά χωρίς να το θέλει έκανε καλό στην εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει τον διάβολο Θεός. Θεός είναι. Εάν θέλει, και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Θα τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Τον άφησε όμως μέχρι ενός σημείου και ως καιρού για να μας βοηθάει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε σε αυτόν. Μόνον αν πρόκειται να βγει καλό επιτρέπει στον τακαλάκι να μας πειράξει. Εάν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πείραζε ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός στον διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες μας και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώσει για να καταφύγουμε σε αυτόν. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνον αν παρουσιαστεί κανένας κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο να εισχωρήσει ο πονηρός, αλλά ούτε υπάρχει και λόγος να επιτρέψει ο Θεός τον πονηρό να τον πειράξει για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να καταφύγει στο Θεό. Πάντως, όπως και αν είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό. Μας βοηθάει να γιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους, εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες, μια που την ψυχή του ανθρώπου δεν τη βλάπτουν γιατί δεν μπορούν. Εκτός αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στις ψυχές μας είτε κακοί άνθρωποι είτε απρόσεκτοι που άθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. «Γιατί νομίζετε», λέει εκείνος ο Αβάς, «έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος?» Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει ποτέ καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει για να σπάσει το κεφάλι μας και μας τη δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι μας δίνει αμύγδαλα για να σπάσουμε και να τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς όχι για να μας τυραννά ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε έως ότου βρισκόμαστε σε τούτη τη ζωή με τον ίδιο τον διάβολο. Όσο ζει ο άνθρωπος, έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καλυτέρευση της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Εάν πεθάνει και δεν περάσει, κόβεται πια. Μεταξεδαστέως δεν υπάρχει. Ο διάβολος δεν θέλει να μετανοήσει. Ο καλός Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνεια τους ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει και το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος
πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Φωνάζουν οι δαίμονες. Εμείς μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς που πολλές φορές σφάλουν τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες, και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί, και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιώς φόρος. Και τελικά, από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα Κύριε ελέησο να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει για αυτούς. Να πούν ένα ήμαρτον. Δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα. Και ενώ ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν. Και όσο πάει, χειρότερος γίνεται, εξελίσσεται στην κακία και στον φθόνο. Ω, αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ, έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας και πόσο στενοχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε, ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και ενώ προσευχόταν ο γονατιστός, πεσμένος κάτω, έλεγε τα εξής: «Εσύ, Θεός είσαι, και άμα θέλεις, μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι, ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες, θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει τον μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχτεί, αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Ο μοναχός αυτός, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ήταν ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί, εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται, γιατί δεν θέλει. Ξέρετε πόσο θα γερόταν ο Χριστός. Και ο άνθρωπος, μόνον όταν δεν θέλει, δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει και παρόλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Πώς δεν το γνωρίζει? Αλλά η υπερηφάνεια του τον αφήνει? Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο έλεος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και εμένα το σχέδιο. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει, όσο μπορεί, να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει? Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου. Θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα, χωρίς να μετανιώσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε? Ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθέρωνε τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και εμένα. Βλέπεις πονηριά? Αντί να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστό, πήγε να κρεμαστεί. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λύγησε τη σικιά και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια ζορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς. Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει τον διάβολο.
είναι το πιο δυνατό σοκ για τον διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά, ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει το Άγιος ο Θεός. Είπε το ταγκαλάκι: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος». «Ελέησον ημάς», δεν έλεγε. «Πες ελέησον ημάς», τίποτε. Αν το έλεγε, θα γινόταν άγγελος. Όλα τα λέει το ταγκαλάκι. Το «ελέησον με» δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το «ελέησον με» έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη, αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στον διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στον διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση μπορεί να νικήσει τον διάβολο με την ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι, μήπως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιώς φόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Θεό και στεναχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μεταφράσει.